Καλησπέρα φίλοι από το ThePlayer.gr. Λοιπόν, vlog σήμερα και όπως λέω από κάτω τίτλος, το vlog αυτό έχει σχέση με αγορές που έκανα τώρα τελευταία. Αν και αυτή τη φορά το vlog θα είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και πότε ξεκινάμε τα παιχνίδια κλασικά. Που αυτή τη φορά πήρα μόνο 3 παιχνίδια και είναι για PSP και είναι αυτά τα 3. Και τα 3 τα πήρα σε πάρα πολύ καλή τιμή, 3 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ το καθένα. Το μόνο κακό είναι ότι τα 2 από αυτά δεν έχουν μέσα manual. Τέλος πάντων, να πεις για αυτή την τιμή, εντάξει, δεν πειράζει που δεν έχουν manual. Λοιπόν, το πρώτο είναι το S-Combat X Sky of Deceptions για PSP. Εντάξει, παιδιά, η σειρά S-Combat, αγαπημένη σειρά, ξεκίνησε από το PlayStation 1 και αυτό νομίζω είναι μεταφορά από το PlayStation 2. Πάρα πολύ καλή μεταφορά. Πολλά μαχητικά αεροπλάνα, πολλές πίστες, αρκετά ωραία γραφικά. Μπορώ να πω, μου άρεσε αρκετά η έκδοση για PSP. Μέσα τώρα, όπως είπα, δεν έχει manual, έχει μόνο το δισκάκι του. Αλλά παίζει κανονικά όμως. Πίσω όμως έχει ένα χάρτη. Θα δούμε το χάρτη τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό. Έχει ένα χάρτη, δηλαδή παγκόσμιο χάρτη. Μάλλον αυτές, παιδιά, είναι οι πίστες του παιχνιδιού που μας πάει. Ωραία. Πάρα πολύ καλή η έκδοση, παιδιά, στο PSP. Μισό λίγο να το βάλω αυτό μέσα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Άλλη μια παιχνιδάρα για PSP. Το Soul Calibur Broken Destiny. Νομίζω έχει πάρει στοιχεία από το Soul Calibur 4. Μπορούμε να επιλέξουμε περίπου 28 χαρακτήρες. Μεταξύ αυτών μπορούμε να επιλέξουμε και τον Κράτος από τον God of War. Υπάρχουν βέβαια και όλοι οι γνωστοί χαρακτήρες που υπήρχαν και στα προηγούμενα Soul Calibur. Πάρα πολύ καλή έκδοση, παιδιά, έκδοση για PSP. Και μπορώ να πω είναι από τα καλύτερα fighting για το PSP μαζί με το Tekken. Μπορώ να πω μου άρεσε αρκετά, με πάρα πολύ ωραία γραφικά και πολύ ομαλό frame rate. Λοιπόν, μέσα, όπως είπα και στο προηγούμενο, δεν έχει manual, αλλά όμως το δισκάκι του είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και πάμε τώρα στο τελευταίο, που είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο τελείωσε στην τύχη. Condense Arms, Condension, αν το λέω σωστά κιόλας. Αυτό, παιδιά, το οποίο τελείωσε στην τύχη και αυτό που τη διάβασα είναι το δεύτερο μέρος. Μπορώ να πω, δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Είναι ένα παιχνίδι, δηλαδή, πρώτο προσώπου. Εμείς ελέγχουμε έναν υπεριστατιώτη. Βρισκόμαστε σε ένα έτσι εικονικό περιβάλλον, σε στυλ Matrix. Το έπαιξα 5 λεπτά, από την αλήθεια, και το έβγαλα αμέσως. Εντάξει, το πήρα μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο και επειδή έγραφε και καλά Konami εδώ πέρα. Για τη συλλογή πιστεύω και για 1 ευρώ αξίζει, ας το πω έτσι. Ωραία. Αυτά, παιδιά, είναι για τα παιχνίδια. Πάμε τώρα να δούμε τα πακέτα, να κάνουμε και unboxing. Λοιπόν, τα πακέτα είναι 3. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, το ξέχασα από το προηγούμενο vlog, μου είχε πέσει κάτω και το είδα μετά, δηλαδή, όταν τελείωσα το vlog. Τέλος πάντων, θα ανοίξουμε τώρα παρά εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Άντε, ξέρω τι είναι. Ανοίξουμε σιγά σιγά. Εδώ, παιδιά, έχουμε 2 φιγούρες από την ταινία Γουλιού. Αν την έχετε δει κιόλας, είναι μια ταινία animation που κυκλοφόρησε το 2008. Έχει πάρει και Oscar κιόλας. Για μένα είναι από τις καλύτερες ταινίες, δηλαδή, κινουμένων σχεδίων με animation. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο πρωταγωνιστής, ο Γουλιού. Και εδώ πέρα το ρομποτάκι, το άλλο, το θηλυκό ρομπότ, το πω έτσι, η Εύα. Αυτές, παιδιά, τις πήρα σε πάρα πολύ καλή τιμή, στα 5 ευρώ. Από το GearBest και έχει προσφορά. Λοιπόν, κάτσε πριν να ανοίξουμε να δούμε λίγο πίσω τι έχει. Πίσω βλέπω και τα άλλα ρομποτάκια που πήγα στην ταινία. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ πέρα. Η Εύα, είναι και τα ονόματα κιόλας. Κάτι άλλα ρομποτάκια που είχαν, περίεργα ρομποτάκια. Α, ο καπετάνιος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Λογικά θα χαλάσουμε τη συσκευασία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Α, ωραία, βγήκε. Φύγουμε στην άκρη αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πάντως. Αφήνουμε και αυτό το ρομπότ τώρα, την Εύα. Πέντε έκανε μπλακέ, χάλασε τη συσκευασία. Τέλος πάντων, αυτή ανοίγει εύκολα.
Όπα, πήγαν τα μάτια έξω. Λοιπόν. Ωραία, βγάζουμε το ρομποτάκι το ένα. Βγάζουμε και τα άλλα, είναι μεγάλο ρε. Αυτό. Και δεν βγαίνει. Ωραία, βγήκε. Ωραία. Αυτό παιδί έχει τη βάση και όλα στέκεται εδώ πέρα. Ξέρω, μπαίνει εδώ πέρα αυτό. Λογικά εδώ μπαίνει αυτό. Μπαίνει όμως εδώ. Όπα. Το χαλάσαμε ακόμα, το πήραμε. Ή όχι. Όχι, δεν χαλάσαμε. Αυτό μπαίνει εδώ πέρα, παιδιά. Τώρα δούμε πώς το βάλουμε αυτό. Δεν βλέπω να μπαίνει καλά. Σωστά. Τέλος πάντων, το φτιάξω μετά. Εντάξει, μόνος μου. Να το ρομποτάκι για το ένα. Παίρνει και τα χέρια του κιόλας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά σε όλο το βίντεο θα σας δείξω και κάποια πλάνα, δηλαδή κοντινά. Από τα ρομπότ. Είναι και ροδάκια. Και οι φιγούρες είναι πάρα πολύ ωραίες. Αν και αυτό εδώ πέρα το βλέπω λίγο ψεύτικο. Από το ρομποτάκι εδώ πέρα. Αυτό πετούσε κιόλας. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα. Ο γουλιγιού δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω εδώ πέρα αν ανοίγει από πίσω. Όταν δεν ανοίγει. Το κεφάλι κουνιέται, τα χέρια του κουνούνται. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Και πιστεύω για 5 ευρώ η καθημερινή, ειδικά αυτό, αυτό είναι πιο ωραίο, άξισε. Αν και αυτό πάλι λίγο μεγάλο. Τώρα η βάση εδώ πέρα με προβληματίζει λίγο. Δεν ξέρω, δεν μπαίνει εδώ πέρα αυτό. Φοβάμαι το σπάσω, με το ζωή σου, το σπάσω φοβάμαι. Τέλος πάντων, θα το φτιάξω μετά, παιδιά. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Λοιπόν, πού είναι το πακέτο δικό μου, εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, μας έρχεται από την Γερμανία. Και είναι κάποιο ρετρό παιχνίδι. Λοιπόν, ανοίγουμε σιγά σιγά και αυτό. Ειδικά αυτό σου τυπάς κάθε φορά μου βάζει δηλαδή φοβερή συσκευασία. Τόσο πολιτής δηλαδή, θα το πω έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και τον αυτό. Λοιπόν, θα δούμε καλά το... την απόδειξη. Το παιχνίδι έκανε 11 ευρώ μαζί με τα χειροδρομικά. Μας πήγε περίπου στα 16 ευρώ. Λοιπόν, θα μείνει και από εδώ. Και αυτή τη φορά πήρα κάτι για Sega Mega Drive. Όμπο, ολοκένουργιο. Και είναι το Sonic the Hedgehog για Sega Mega Drive. Ό,τι και να πω παιδιά για το Sonic είναι λίγο. Φοβερό παιχνίδι, για την εποχή του δηλαδή. Φοβερά έτσι γραφικά, με ωραία χρώματα. Πάρα πολύ ωραίος ήχος και τρομερή ταχύτητα. Έχω παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι άπειρες ώρες. Μέσα τώρα έχει από τη μία μεριά το manual του. Όπως βλέπετε, το έχει ο άνθρωπος μέσα σε σακουλάκι. Και είναι σαν καινούριο. Εδώ πέρα έχει το χειρισμό. Και άλλα διάφορα, σε διάφορες γλώσσες. Πάρα πολύ καλό manual, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Να ελπίσω παιχνιδιού. Εντάξει, ασπρόμαυρες βέβαια. Και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το βιβλιαράκι του. Και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι η κασέτα. Έτσι ήταν περίπου. Αυτή είναι η πάλι έκδοση. Και αυτό, παιδιά, υπήρχε μέσα. Όταν δηλαδή είχα πάρει το Sega Mega Drive το πρώτο που το πούλησα κιόλας, υπήρχε μέσα δώρο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μεταξύ αυτών πούλησα και κάποια παιχνίδια που είχα, το Alter Beast, το Super Shinobi, το Street for Rage, για να θυμάμαι καλά τώρα, και το Golden Axe. Ειδικά το Golden Axe, παιδιά, κάνει πάρα πολύ ακριβά. Και έτσι είπα σιγά σιγά να ξεκινήσω να παίρνω κάποια παιχνιδάκια για Mega Drive. Εντάξει, πιο πολύ θέλω να πάρω αυτά που είχα. Εντάξει, για αρχή πήρα το Sonic. Θα δούμε τώρα μετά το Alter Beast στην πορεία και τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Ωραία. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που το έχει σακούλα το manual. Ωραίος δηλαδή ο Γερμανός. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο πακέτο. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, πια το τελευταίο πακέτο, το βλέπετε κιόλας. Είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, 4TB, από τη Seagate. 3,5 τζόν δηλαδή είναι ο δίσκος. Πλάγι είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι σπουδαίο. Πίσω πάλι
μας έχει διάφορες εδώ πέρα οδηγίες σε διάφορες γλώσσες, να λέει και στα ελληνικά κιόλας, προς τους χώρους υποθήκευσης, λέει, για τον υπολογιστή. Έχει 2 χρόνια εγγύηση και πιστεύω ότι με καλύψει, δηλαδή, για αρκετά χρόνια, γιατί οι άλλοι που έχω γέμισαν τελείως, δεν έχω το 200 GB ελεύθερα τώρα, αλλά πιστεύω ότι αυτός εδώ πέρα θα με καλύψει άνετα για κάποια χρόνια. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Οπότε το παιδί είναι σφαγισμένος, δεν τον έχω ανοίξει, δηλαδή το έχω τώρα περίπου μια εβδομάδα στην κατοχή μου και ακόμα δεν τον έχω ανοίξει. Για να δούμε τι έχει μέσα τώρα. Ωραία. Την βγάζουμε και αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν. Αυτός είναι ο δίσκος. Και μέσα έχει ένα κουτάκι. Ένα κουτί μέσα στο άλλο κουτί. Λοιπόν, πρώτα δούμε αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα είναι οι μπρίζες και τα καλώδια του. Λοιπόν, έχει ένα βιβλιαράκι. Όπα, με αγγλικές οδηγίες δηλαδή. Όχι από τα κινέζικα. Έχει γαλλικά, γερμανικά, βλέπω εδώ πέρα. Τα πάντα. Το δίσκο σιγά σιγά. Αυτό είναι ο δίσκος. Αρκετά βαρύς μπορώ να πω, ε. Μάλιστα. Ωραίος. Στέκεται και έτσι δηλαδή και πλάγια. Όλοι με τα καλώδια του. Αυτό γιατί είναι έτσι ρε παιδιά τώρα. Αυτό. Α, έχει adapter για αγγλική μπρίζα. Α, μάλιστα. Το καλώδιο του USB. Εντάξει, κοιτά μακρύ μπορώ να πω. Είναι ένα μέτρο περίπου. Και το τροφοδοτικό. Έλα τώρα. Α, και αυτό έχει πάλι η μπρίζα. Α, κατάλαβα. Η μπρίζα που σου λέω εδώ πέρα έχει ένα κόλπο. Παίρνει δηλαδή σε κάθε ανάγκη ποια χώρα είσαι δηλαδή. Έχει ένα μπρίζα. Μπαίνει αυτό εδώ πέρα το. Θα τα φτάσει κάτω από τα σακουλάκια από εδώ. Γεμίσαν σακουλάκια. Να το. Αν είμαστε στην Αγγλία τώρα, θα βάζαμε αυτό. Εντάξει. Το μόνο κακό, παιδιά, όπως είδα στο δίσκο, δεν έχει κάποιο διακόπτη δηλαδή, να το κλείνουμε. On-off. Δεν έχει διακόπτη δηλαδή. Κατευθείαν δηλαδή, το βάζει στην πρίζα. Δηλαδή, αν θέλει να το κλείσει, πρέπει να τραβάω την πρίζα κάθε φορά. Τέλος πάντων, πάμε να το δοκιμάσουμε και λίγο. Να δούμε τι λέει. Να τον είδε παιδιά, να Seagate. Έχει κάποια αρχεία τώρα μέσα εδώ πέρα. Δεν είναι ακριβώς 4 τέρα, είναι περίπου 363 γιατί παίρνει το FAT, αυτό το NFS, ξέρω εγώ το FAT, παίρνει κάποια gigabyte. Ωραία, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Κοιτάω κιόλας αν ξέχασα κάτι ή δεν ξέχασα. Αυτό παιδιά ήταν το vlog για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, τα γνωστά όπως λέω κάθε φορά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε φυσικά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, αν δεν έχετε κάνει, για να ενημερώνεστε κάθε νέο βίντεο που κάνω. Από κάτω σε περιγραφή, όπως λέω κάθε φορά, είναι όλα τα κοινωνικά μου δίκτυα, το Facebook, το Twitter, το Google Plus και το Instagram. Αν θέλετε ρίξτε μια ματιά, ακόμα από κάτω ακόμη υπάρχει το πρόγραμμα της εβδομάδος. Οπότε εμείς λογικά θα πούμε τώρα τη Δευτέρα, που θα συνεχίσω το Killzone Shadowfall και μέχρι το επόμενο vlog, θέλω να περνάτε όλοι καλά. Από μένα, γεια σας.